Γιγαντιαία επιχείρηση βρισκόταν σε εξέλιξη από το πρωί γύρω από την περιοχή της Λοφούπολης στο Ηράκλειο για τον εντοπισμό 63χρονου ασθενή με άνοια που χάθηκε από το σπίτι της οικογένειάς του χθες το απόγευμα και έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής. Δηλαδή από χθες, από τις 6 ώρα τον ψάχνουμε, δεν τον βρίσκουμε. Μέσα σε 5 λεπτά από το βλέμμα της πεθαράς μου εξαφανίστηκε. Πυροσβέστες, αστυνομικοί και κάτοικοι σαρώνουν τις ρεματιές γύρω από το σημείο που τον είδε η σύζυγός του για τελευταία φορά χθες περίπου στις 6 το απόγευμα, με την αγωνία για τη ζωή και την τύχη του να χτυπά κόκκινο. Τον είδαμε σε αυτό το κομμάτι, εδώ, σε αυτή την περιοχή. Τι ώρα ήταν? 6 παρά 4, παρά 20, κάπου εκεί. Ωραία. Και ήταν στο σπίτι ή προχωρούσε? Στο σπίτι το δικό του ήταν και πήγε στο αδερφού του που τον είδε η πεθαρά μου και πήρε κατευθείαν το κουνιάδο στο τηλέφωνο. Έψαξα να τον βρει, λέει, άφαντος. Υπάρχει εκατέρωθεν ριάκι μεταξύ των λόφων. Εκεί έχουμε επικεντρώσει τις έρευνες. Μήπως έχει γλιστρήσει ο άνθρωπος κατά λάθος και έχει χαθεί μέσα στη βλάστηση. Και όπου φτάνει με η κάμερα του ντρόν μας, με αρκετά καλό zoom το οποίο διαθέτει, ερευνούμε βάσει και των πληροφοριών, έτσι. Ευτυχώς για μας φοράει κόκκινη μπλούζα, από ό,τι μας είπανε. Αν ο άνθρωπος δεν την έχει βγάλει, αυτό είναι ένα καλό σημάδι για μας. Ο 63χρονος πάσχει από άνοια και δεν έχει επικοινωνία με το περιβάλλον, κάτι που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την επιχείρηση για τον εντοπισμό του. Από το πρωί, ομάδα Ίκαρος της 3ης ΕΜΑΚ σαρώνει με ντρόν και θερμική κάμερα την περιοχή με έμφαση στα πιο απόκριμνα σημεία. Θα ακούσετε κατά μήκος των διαδρομών, θα ακούσετε σφυρίγματα, θα ακούσετε και από τους οικείους τους, όλοι βοηθάνε. Είναι μια κλασική περίπτωση ανθρώπου που δεν έχει επαφή, μάλλον. Και δεν μπορεί να κουβεδιάσει, να συνονοηθεί, να φωνάξει, να σου απαντήσει, δεν γίνεται. Επιποδός και η ομάδα Τάλος με σκύλο ανιχνευτή. Στις σημερινές έρευνες συμμετέχουν αστυνομικές δυνάμεις αλλά και κλιμάκια της ΕΜΑΚ με σκύλο ανιχνευτή και το ντρόν, το οποίο σαρώνει την περιοχή με θερμική κάμερα. Στις έρευνες συμμετέχουν και αστυνομικές δυνάμεις, αναζητώντας τα ίχνη του άτυχου 63χρονου στην ευρύτερη περιοχή. Ο αγνοούμενος κατά την ώρα της εξαφάνισής του φορούσε κόκκινη ζακέτα, τζιμ παντελόνι και μαύρες παντόφλες. Και χρήση θερμικής κάμερας επίσης, ναι, καλά κάνατε, επισημάνατε, αλλά κυρίως δουλεύουμε το πολύ καλό zoom. Την ίδια ώρα συμπληρώνεται ένα ακόμη 24ωρο αγωνίας για τη ζωή του Γερμανού τουρίστα που έχει χαθεί γύρω από το Καμαραϊκό σπήλαιο. Με τις έρευνες να συνεχίζονται αυτή τη φορά προς το δάσος του Ρούβα. Γίνεται παράλληλη έρευνα με άλλο σκάφος νοτικά του Ψιλορίτη. Επικεντρωνόμαστε, από όσο έχω ενημερωθεί σήμερα, στο δάσος του Ρούβα. Αστυνομικές δυνάμεις και πυροσβέστες κινήθηκαν πεζοί μέσα στο δάσος, αφού εξαντλήθηκε κάθε άλλη πιθανότητα, χωρίς να εντοπιστεί κανένα ίχνος του. Τα μονοπάτια προς το Καμαραϊκό σπήλαιο, μέχρι και το Καμαραϊκό σπήλαιο, έχουν ερευνηθεί και από εμάς και από την Ελλάς και με τη βοήθεια θελοντών του Ερυθρού Σταυρού. Είναι ένα σεβάν που χρειάζεται περπάτημα. Ουσιαστικά τον ντρόν, ό,τι έκανε, έκανε νομίζω. Και ίσως είναι και η τελευταία μέρα που θα συμμετάσχουμε, ναι. Οι έρευνες παραμένουν άκαρπες, ενώ δεν υπάρχει και κανένα στοιχείο για το ποια κατεύθυνση ακολούθησε, ούτε τι ρούχα και εξοπλισμό μπορεί να είχε μαζί του.